με νέα ρύθμιση που περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεπεράσει και το τελευταίο εμπόδιο στον αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών της Ελλάδας. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί όταν άλλοτε δασικές εκτάσεις, όπως αποτυπώνονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, μετέπειτα εκχερσώθηκαν παρανόμως και μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμες και ξεκίνησαν οι αγρότες που τις εκμεταλλεύονταν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόβλημα που δεν είναι μεμονωμένο, αλλά όπως διαφάνηκε από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αφορά περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια στρέμματα επιδοτούμενων αγροτικών εκτάσεων και χιλιάδες αγρότες. Οι περισσότερες εκχερσωμένες εκτάσεις καταγράφονται στους νομούς Χαλκιδικής, Ηλίας, Φθιώτιδας, Ετελοακαρνανίας, Αττικής και Λάρισας, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι νομοί Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας και Εύβοιας. Με την προτινόμενη ρύθμιση δεν μεταβάλλεται ο δασικός χαρακτήρας των ρυθμιζόμενων εκτάσεων, ούτε ο χαρακτηρισμός που οι εκχερσωμένες εκτάσεις φέρουν στους δασικούς χάρτες, αλλά επιτρέπεται η διατήρηση της αγροτικής χρήσης για όσο χρόνο οι συγκεκριμένες εκτάσεις τελούν υπό το καθεστώς ενωσιακών ενισχύσεων. Η έγκριση για τη γεωργική εκμετάλλευση θα χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου. Στις εκτάσεις αυτές, για όσο χρόνο τελούν υπό καθεστώς ενίσχυσης, δεν θα επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και κυρώσεις όπως ορίζει η δασική νομοθεσία, ενώ η εκτέλεση σχετικών διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί θα αναστέλλεται.